πολύ τον διοικητή του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι ακούσατε από όλους τους ομιλητές τον τρόπο λειτουργίας της MVA, ακούσατε από όλους τους επιστημονικά υπευθύνους των μονάδων και των κέντρων της MVA τη δομή, το βιογραφικό που έχουν, τις δράσεις τις οποίες έχουν. Οπότε θα ακούσουμε και από τους υψηλούς προσκεκλημένους μας τους χαιρετισμούς και τις προσφωνήσεις τους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τα εγκαίνια της MVA σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζουμε αμέσως. Παρακαλούμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κυρία Μίνα Γκάκα, να προσέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι εδώ καταρχήν γιατί είμαι φίλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και φίλη του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του Ιδρύματος Παπαγεωργίου. Είμαι όμως εδώ όχι μόνο σαν αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και ως γιατρός. Είμαι εδώ εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, ο οποίος σας στέλνει το χαιρετισμό του και όχι μόνο αυτό. Ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια μεγάλη προσπάθεια για την βοήθεια της έρευνας στην Ελλάδα. Έχει γίνει ήδη από το 20 μια μεγάλη ομάδα με γιατρούς της Διασποράς, πολλούς Έλληνες και όχι μόνο γιατρούς, και ανθρώπους που ασχολούνται με την έρευνα και ανθρώπους που είναι σε φαρμακευτικές εταιρείες μεγάλες, σε βιοτεχνολογία, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην Ελλάδα πιο μπροστά. Και το Αριστοτέλειο είναι πραγματικά πρωτοπόρο σε αυτό. Δηλαδή, πραγματικά πράγματα γίνονται για πρώτη φορά εδώ πέρα. Όπως είναι πρωτοπόρο το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, και πρέπει να το πω. Η προσπάθεια λοιπόν του Πρωθυπουργού καταρχήν και γενικά της κυβέρνησης είναι να βοηθηθεί η έρευνα, να βοηθηθούν οι επενδύσεις επίσης στην Ελλάδα για την έρευνα και τη βιοτεχνολογία. Και αυτό έχει ήδη αρχίσει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολύ μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δημιουργούν και ένα περιβάλλον έρευνας και ένα περιβάλλον δουλειάς. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά στην ιατρική, γιατί τελικά την έρευνα που κάνουμε στην ιατρική την κάνουμε για να έχουμε ένα αποτέλεσμα για τους αρρώστους. Ένα αποτέλεσμα πρόληψης, ένα αποτέλεσμα έγκαιρης διάγνωσης, ένα αποτέλεσμα θεραπείας. Και τελικά πολλά χρόνια υγιού ζωής, χρόνια χωρίς προβλήματα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μερικές βασικές αρχές. Το πρώτο είναι ο σεβασμός στον άρρωστο και ο σεβασμός στον πολίτη γενικά, που στις μελέτες φάσης 1 που έχουμε να κάνουμε θελοντές είναι επίσης πολύ σημαντικές. Ακούστηκαν τα θέματα για τη μονάδα και τις υπόλοιπες. Να πω καταρχήν ότι όταν ξεκινάς μια μελέτη φάσης 1, σαφώς έχεις ένα πολύ εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι σπάνια σε οποιαδήποτε μελέτη χρειάστηκε να κάνουμε ιδιαίτερα μέτρα. Άρα, να μην ξεκινάμε με φόβο, γιατί στην Ελλάδα πολύ συχνά ξεκινάμε με φόβο. Άρα, ξεκινάμε με ένα οργανωμένο περιβάλλον. Να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, πέρα από το σεβασμό στον άρρωστο, και να τον ακούμε και να προσέχουμε στην ιατρική, το να μπορούμε να είμαστε συνεργατικοί. Και να είμαστε συνεργατικοί οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι ασχολούνται και φυσικά οι ερευνητές. Δεν μπορεί να γίνει έρευνα με μόνο εργαστήριο, χωρίς να ξέρεις πού απευθύνεσαι, τι είναι αυτό που προσπαθείς να λύσεις, πώς πρέπει να το κάνεις. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτό που κάνετε το Translational Medicine, που μπορεί να γίνει μόνο με τη συνεργασία κλινικών και ασθενών πια, αλλά και των ανθρώπων που ασχολούνται με τη βασική έρευνα, είτε αυτή είναι μοριακή, είτε είναι γενετική, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Να σας πω επίσης ότι η πρώτη μελέτη βιοϊσοδυναμίας έγινε από το Ιατροβιολογικό Ινστιτούτο της Ακαδημίας Αθηνών και το Σωτηρία τον Οκτώβριο του 2018. Η μία και μόνη, γιατί δεν είχε συνέχεια. Και πραγματικά πιστεύω ότι εδώ θα έχει συνέχεια και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι ένα συγκεκριμένο κύτταρο συμπαγές, το πανεπιστήμιο, το νοσοκομείο, οι εθελοντές επίσης που πρέπει να τους πείσουμε. Δηλαδή, άλλες χώρες επιτρέπουν να γίνεται διαφήμιση για τους εθελοντές, επιτρέπουν να πληρώνονται οι εθελοντές. Στην Ελλάδα αυτά δεν επιτρέπονται, δηλαδή πρέπει να είναι πραγματικά εθελοντική η συμμετοχή στις μελέτες και άρα είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσουμε. Αλλά θεωρώ ότι το γεγονός ότι είναι ένα νοσοκομείο που έχει όλη τη στήριξη του κόσμου και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Ένα πανεπιστήμιο που έχει το ίδιο και υπάρχει μια συνεργατική ομάδα, είναι πάρα πολύ θετικό για όλο αυτό που ετοιμάζεστε να κάνετε. Άρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, το χρειαζόμαστε. Η στήριξη από το Υπουργείο είναι σαφής. Η στήριξη από την κυβέρνηση είναι σαφής και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν πράγματα νομοθετικά και να υπάρχει επίσης μια καλή συνεργασία μεταξύ των Ινστιτούτων Έρευνας και Τεχνολογίας και των Πανεπιστημίων, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά σήμερα πια δεν γίνεται τίποτα χωρίς συνεργασία. Άρα σας εύχομαι
καλή επιτυχία. Από εμάς θα έχει τα μέρη στη στήριξη και πιθανώς και αλλαγές σε πράγματα και διαδικασίες και νόμους, ώστε να υπάρχει πάντα η διαφάνεια, να υπάρχει πάντα η στήριξη, ο σεβασμός και η ασφάλεια, αλλά να μπορέσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες λίγο πιο γρήγορες, ώστε να μπούμε πραγματικά στο κέντρο του κόσμου και στην ιατρολογική έρευνα, που μπορούμε να το κάνουμε και είμαστε πολύ καλοί. Ευχαριστώ πολύ.